επικαλούμενο στην ανάγκη επίτευξης του βέλτιστου δυνατού επίπεδου ασφάλειας για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και το φυσικό περιβάλλον, ο ΦΠΚ κράτησε κλειστό και χθες Κυριακή το φαράγγι της Σαμαριάς. Η απόφαση ελήφθη λόγω της επικαιροποιημένης πρόγνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πιθανότητα βροχής έως 2 χιλιοστά. Μια τακτική η οποία πια είναι επαναλαμβανόμενη και κάνει τις τοπικές αρχές να ζητούν επανεξέταση της διαχείρισης. Αν καταφέρουμε και με το Υπουργείο και θεσπίσουμε ένα μηχανισμό λειτουργίας, ο οποίος θα λέει ότι είσαι υποχρεωμένος όταν βλέπεις αυτές τις καιρικές συνθήκες και παρακολουθείς τα δελτία βέβαια μέχρι το τελευταίο της ημέρας, ότι είναι, επιτρέπεται να μπουν κάποιοι άνθρωποι και να βαδίσουν το φαράγγι. Δεν μιλάμε να πάνε να κάνουν κάτι extreme, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στο φαράγγι, θα βαδίσουν και θα βγουν στην κάθε μεριά. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων, οι Δήμοι στα όρια των οποίων βρίσκεται ο Δρυμός, αλλά και οι τοπικοί βουλευτές, μιλούν για την ανάγκη καθορισμού ενός διαφορετικού πλαισίου διαχείρισης που θα διασφαλίζει και τα ζητήματα ασφάλειας και τα ζητήματα της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης. Υπάρχουν ίσως κάποιες δυσλειτουργίες, θα πρέπει αυτές να τις δούμε, να δούμε πώς μπορούν να λύνονται με τον καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο, ώστε το φαράγγι και ασφαλές να είναι, αλλά και να μην παραμένει κλειστό και να μπορούν να στηρίζονται οι κάτοικοι και η οικονομία της περιοχής. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις σε ένα βαθμό δικαιολογημένες. Η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως η χρονιά φέτος κλείνει 31 Οκτωβρίου για το φαράγγι της Σαμαριάς, άρα είναι κάτι το οποίο έχουμε χρόνο μπροστά μας να συζητήσουμε και να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, προφανώς για την ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο, αλλά βεβαίως και για την επισκεψιμότητα του ίδιου του φαραγγιού. Ήδη με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ζητά επανεξέταση του τρόπου διαχείρισης από τον ΦΠΚ.